Είχαμε μπάρα συλλήψεων χθες, μετά το απόγευμα, 8 στον αριθμό, ενός Αλβανού και 7 Ελλήνων ηλικιών από 20 έως 23 ετών. Και δύο κατασχέσεις οχημάτων. Το πρώτο όχημα κατασχέθηκε λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του πρώτου κατηγορούμενου, του 23χρονου από την Αλβανία. Ακόμη μια κατάσχεση αυτοκινήτου χθες. Οι τρεις από τους 8 συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Στο μεταξύ έχουν εκδοθεί και δύο εντάλματα σύλληψης. Το ένα αφορά 25χρονο Έλληνα και το δεύτερο ένα νεαρό 20 ετών από την Αλβανία, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει στην χώρα του. Ο 23χρονος Αλβανός, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά την φωνική επίθεση, θα οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που έλαβε για την απολογία του, ενώ οι 8 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Και οι έρευνες συνεχίζονται για να βρεθούν και οι υπόλοιποι. 10 είναι τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί συνολικά. Τα 8 εκτελέστηκαν. Ο ένας μας λέει ότι έχει διαφύγει σύμφωνα με τις πληροφορίες και έχουν κάνει και κατάσχεση 2 αυτοκινήτων. Τελικά ήταν 2 ή 3 τα αυτοκίνητα που ενεπλάξει τα παιδιά στην δολοφονία του Παλαιγαριού. Ο θείος του παιδιού στο όπεν χθες δήλωσε ότι του είπαν για 3 αυτοκίνητα. Για 3 αυτοκίνητα. Αυτό που παίξαμε στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Mm-hmm. Πάντως και τα αυτοκίνητα αυτά θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Θα ψάξουν για γενετικό υλικό, για αποτυπώματα, να δουν πόσο ήταν μέσα. Και από εκεί θα ξεκινήσουν και άλλες έρευνες. Mm-hmm. Τι λες, Μαρία. Έλα, Μαρία. Και να σας πω ότι οι 8 συλληφθέντες εντοπίστηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι, mm-hmm. στα σπίτια τους ή σε σπίτια φίλων, ναι. μέσα σε λίγες ώρες. Ναι. Να δούμε, να δούμε. Δηλαδή από τις 7 μέχρι και τις 10 το βράδυ είχαν γίνει συλλήψεις. Και ήταν ταυτόχρονες επιχειρήσεις, Μαρία. Και επίσης... Ήταν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στα σπίτια αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν έχασαν χρόνο. Ταυτόχρονα... Ναι. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Θεσσαλονίκης μπούκαραν σε αυτά τα σπίτια και έπιασαν 8 άτομα. Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε, πολύ μεγάλη. Έτσι ακριβώς είναι ότι το περιμέναμε όλοι αυτό, πόσο μάλλον η οικογένεια του αδικοχαμένου Άλκη. Να σας πω ότι στο σημείο που βρισκόμαστε, που υπάρχουν τα εκατοντάδες κεράκια, οι αφιερώσεις, τα μηνύματα, τα μπλουζάκια, τα λουλούδια, θα έρθει μια αντιπροσωπή από την ομάδα του Άρη προκειμένου να τα απομακρύνει από το χώρο, γιατί αναμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα συναποφασίσει με την οικογένεια του 19χρονου που θα τα αναποθέσουν.